Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Όσοι παρακολουθείτε την ειδησιογραφία των τελευταίων ετών, είμαι σίγουρος ότι γνωρίζετε το θέμα του αγωγού φυσικού αερίου TAP και των φόβων των κατοίκων της περιοχής για τις εκτάσεις τις καλλιεργήσιμες και για την τύρφη, την αξιοποίηση της τύρφης. Λίγοι όμως θυμούνται ότι αντίστοιχες προσπάθειες για την αξιοποίηση της τύρφης είχαν γίνει αρκετά χρόνια νωρίτερα και συγκεκριμένα την περίοδο της δικτατορίας. Λίγα πληροφοριακά στοιχεία όμως για να εξηγήσουμε και στον κόσμο τι συμβαίνει. Ο τυρφώνας των Τεναγών έχει έκταση περίπου 100.000 στρέμματα και αποτελεί μία από τις γονιμότερες εκτάσεις σε ολόκληρη την Ευρώπη. Αιτία η εξαιρετική ποιότητα τύρφη που βρίσκεται στο υπέδαφος της. Μιλάμε για το βαθύτερο τυρφώνα στον κόσμο, με μέσο βάθος 75 μέτρα και μέγιστο βάθος που φτάνει ακόμη και τα 300 μέτρα. Εδώ μπορείτε να δείτε ένα χάρτη του Google Maps, όλη αυτή η κοιλάδα ανάμεσα στα χωριά και του Δήμου Παγκαίου και των πρώην Δήμων Φιλίππων, είναι η πεδιάδα των Τεναγών, ο τυρφώνας δηλαδή. Τι είναι όμως η τύρφη? Είναι ένα οργανικό υλικό με περιεκτικότητα σε άνθρακα ως και 50% και με υγρασία 67-88%, η οποία προέρχεται από την αργή και μερική αποσύνθεση φυτικών υπολοιμάτων. Είναι σκούρη καφέ, σπογκώδης και ινώδης, όπως μπορείτε να δείτε στη φωτογραφία. Είναι ένα ελαφρύ και μαλακό υλικό, το οποίο αφθονεί σε θάλασσες, έλη, λίμνες και δάση και μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως καύσιμο υλικό, σχετικά βέβαια κατώτερης ποιότητας σε σχέση με άλλα καύσιμα υλικά. Οι πρώτες ανακαλύψεις. Να θυμίσουμε ότι μέχρι και την δεκαετία του 30, στην περιοχή του τυρφώνα των Τεναγών, υπήρχε η λεγόμενη λίμνη Πρασιάδα ή στα τουρκικά λίμνη Μπερκετλή. Εδώ μπορείτε να τη δείτε σε γερμανικό χάρτη του 1915. Η αποξήρανσή της ολοκληρώνεται τη δεκαετία του 30 και το 1936 το Υπουργείο Γεωργίας προχωράει στις πρώτες διαπιστώσεις για την ύπαρξη τύρφης. Βέβαια μεσολαβεί ο Δεύτερος Παγκόσμιος Πόλεμος και το 1946-47 γίνονται οι πρώτες γεωτρήσεις. Σε βάθος μόλις 4 μέτρα, είδαμε προηγουμένως ότι πιάνουμε από 75 και 300 μέτρα, άρα ήταν ρηχές οι γεωτρήσεις. Υπάρχουν πολύ ενθαρρυντικά αποτελέσματα, ωστόσο το Υπουργείο Γεωργίας αποφασίζει να κουκουλώσει εντός εισαγωγικών το θέμα, αποφασίζοντας ότι θα πρέπει να στραφούν στις καλλιέργειες. Καθοριστικής σημασίας για τις εξελίξεις ήταν η λεγόμενη επιστολή Μούτουλα. Ο Ηλίας Μούτουλας, ο οποίος απεικονίζεται εδώ σε φωτογραφία από τις εφημερίδες της εποχής, ήταν ένας ντόπιος επιχειρηματίας, ο οποίος το 1959 απέστειλε μία επιστολή προς τον τότε νομάρχη Καβάλας, τον κύριο Θόδωρο Μπαγλανέα, την οποία αργότερα κοινοποίησε και στον τότε πρωθυπουργό Κωνσταντίνο Καραμαλή και στον υπουργό, τον καβαλιώτη υπουργό, τον κύριο Νικόλαο Μάρτη, στην οποία επιστολή ανακάνει τις πρώτες αναφορές αριθμητικές στο κοίτασμα της τύρφης. 95.000 στρέμματα, 200 εκατομμύρια τόνοι ξηρά τύρφη, με 4.000 θερμίδες κατά μέσο όρο. Ο κύριος Μούτουλας τόνιζε την ανάγκη διενέργειας περαιτέρω ερευνών από το Ινστιτούτο Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών και καταλήγει λέγοντας: θα αγνοηθεί η ύπαρξη ενός κοιτάσματος τιάφτης εκτάσεως και τιάφτης γεωμηχανικής αξίας και δεν θα γίνει αμέσως παν ό,τι είναι αναγκαίον ή να συμπεριληφθεί στο πενταετές πρόγραμμα αναπτυξιακά της εποχής και η λιγνητοφόρος παιδιάς των Φιλίππων. Ωστόσο, η επιστολή αυτή αγνοείται και από την τοπική επικαιρότητα αλλά και από τις κυβερνήσεις εποχής. Το πρώτο πολιτικό ενδιαφέρον εντοπίζεται το 1965,
όταν και ο τότε Υπουργός Βιομηχανίας Γιάννης Ζήγδης κάνει κάποιες ανακοινώσεις στον Αθηναϊκό Τύπο. Συγκεκριμένα αναφέρεται ότι οι Φίλιπποι θα καταστούν το Ρουρ της Ελλάδος από την γνωστή βιομηχανική περιοχή στην τότε Δυτική Γερμανία. Ευτυχισμένο μέλλον για τον λαό της Ανατολικής Μακεδονίας. Αυτά είναι αυτούσιες λέξεις οι οποίες υπάρχουν στα δημοσιεύματα των εφημερίδων της εποχής. Η Ανατολική Μακεδονία πανηγυρίζει και ο Καβαλιώτης, τότε υπουργός Νικόλαος Μάρτης, αισιόπησε. Είναι χαρακτηριστικό ότι αυτή η φράση αναγράφεται στην εφημερίδα «Η Πρωινή», η οποία από καιρό ήταν γνωστό ότι δεν υποστήριζε την ΕΡΕ του Νικόλαου Μάρτη και του Κωνσταντίνου Καραμαλή, αλλά την Ένωση Κέντρου του Γεωργίου Παπανδρέου και του Γιάννη Ζήγδη. Μάλιστα, στην ίδια εφημερίδα αναφέρεται ότι προτιμήθηκε ένα δάνειο 150 εκατομμυρίων μάρκων υπέρ του κοιτάσματος της Μεγαλόπολης στην Αρκαδία, αντί να γίνουν έργα στους Φιλίππους. Εδώ βλέπουμε ένα δημοσίευμα της εφημερίδας Πρωινή από το 1965, που μιλάει για ενεργειακό εργοστάσιο της τάξης των 500.000 κιλοβάτ εις Φιλίππους. Οι εκτιμήσεις βέβαια μειώθηκαν λίγα χρόνια αργότερα. Και με αποστράγγιση των τεναγών με υπόγεια σύρεγγα 4,5 χιλιόμετρων που θα οδηγούσε στο παλιό. Μιλάμε δηλαδή για ένα κολοσιαίο έργο. Και μιλάει επίσης για αποθέματα ικανά να τροφοδοτήσουν την χώρα μας για 500 χρόνια. Και πάλι, όπως είπαμε, υπερβολικές εκτιμήσεις. Μεσολαβεί όμως η αποστασία. Μεσολαβούν οι πολιτικές εξελίξεις εκείνης της εποχής και φτάνουμε στη Χούντα. Οι πρώτες λοιπόν κινήσεις της Χούντας ξεκινάνε γύρω στο 1969. Έχουμε ήδη τον πόλεμο των 6 ημερών μεταξύ των αραβικών χωρών και του Ισραήλ, τον οποίον πόλεμο το Ισραήλ κέρδισε κατά κράτος, και έχουμε και την αύξηση τιμών πετρελαίου, διότι η Ελλάδα έπαιρνε πετρέλαιο από τις αραβικές χώρες και τότε δεν ήταν εύκολα τα πράγματα λόγω των πολιτικών εξελίξεων. Έτσι λοιπόν, στις 9 Δεκεμβρίου του 1969, η ελληνική κυβέρνηση υπό τον Υπουργό Συντονισμού, τον κύριο Μακαρέζο, τον αρχιπραξικοπηματία, αναθέτει μία μελέτη για την αξιοποίηση της τύρφης με ένα λεγόμενο ελληνοσοβιετικό πρωτόκολλο. Και οι μελετητές δεν θα πληρώνονταν σε χρήμα, αλλά σε καπνά, σύμφωνα πάντα με τα αρχεία των εφημερίδων της εποχής. Προκαλεί εντύπωση το ότι μιλάμε για το 1969 στην καρδιά της δικτατορίας και μιας δικτατορίας που ξεκίνησε ως έντονα αντικομμουνιστική. Όμως, όπως βλέπουμε, όταν έρχεται η ώρα των έργων, εκτός ή εντός εισαγωγικών, οι αντικομμουνιστικές πεπιθήσεις πάνε περίπατο. Είναι χαρακτηριστικό ότι την ίδια ακριβώς εποχή γίνεται μια ιδιότυπη μοιρασιά. Τα πετρέλαια και το φυσικό αέριο της θάσου δίνονται σε Αμερικανούς, συγκεκριμένα σε καναδική εταιρεία αμερικανικών συμφερόντων, και οι τύρφοι των Φιλίππων στους Σοβιετικούς. Αυτό έχει τη δική του σημασία. Την επόμενη χρονιά, στο πλαίσιο αυτού του Έλληνο-Σοβιετικού πρωτόκολλου, οι Ρώσοι, οι Σοβιετικοί έπρεπε να γράψουμε φυσικά, μελετούν την τύρφη. Αυτές είναι φωτογραφίες που δημοσιεύτηκαν στην περίοδο 1970 και 1971 από την εφημερίδα «Η Πρωινή» και δείχνουν μηχανήματα τα οποία λειτουργούσαν στην περιοχή των τεναγών από τους Ρώσους μελετητές. Βλέπετε εδώ, αυτό είναι μηχάνημα για ανακάτωμα της συγκεντρωμένης τύρφης. Και εδώ έχουμε έναν συλλεκτήρα, ο οποίος συνέλεγε στην κοιλιά του 14,5 κυβικά μέτρα τύρφης. Αναγγελίες λοιπόν και πρώτες ανησυχίες. Η ολοκλήρωση της μελέτης έλαβε χώρα στα τέλη του 1971. Αμέσως μετά έγινε η αναγγελία της κατασκευής του θερμοηλεκτρικού εργοστασίου στους αντιφιλίππους, ισχύος 375 μεγαβάτ,
Θυμίζουμε ότι νωρίτερα είχαμε μιλήσει για 500 ΜΒ. Και αμέσως ξεκινάει από την ΔΕΗ η διαδικασία της απαλωτρίωσης 40.000 θερμάτων καλλιεργήσιμης γης, στην οποία όμως ζούσαν ήδη και δραστηριοποιούνταν 3.500 οικογένειες αγροτών, οι οποίοι καλλιεργούσαν καλαμπόκι. Ενδεικτική της σημασίας της αγροτικής παραγωγής ήταν μία παρατήρηση του Συμβούλου του Νομού Καβάλος, του κυρίου Δημήτρη Παπαδημητρίου, τον οποίον βλέπετε εδώ, ο οποίος το 1972 κατέθεσε μια σειρά προτάσεων σε μια συμβουλευτική επιτροπή, η οποία σχετιζόταν με το έργο. Έλεγε, ζητούσε συγκεκριμένα 32.000 δραχμές αναστρέμα από ζημίωση στους αγρότες, μια σειρά φόρο απαλλαγών, οι οποίες αναγράφονται στις εφημερίδες της εποχής, τόνιζε πως όσοι χάσουν τα κτήματά τους θα πρέπει να πάρουν σύνταξη από τον ΟΓΑ και οι νέοι αγρότες που θα χάσουν τη γη τους να προσληφθούν στο εργοστάσιο. Εκείνη ακριβώς την περίοδο ξεκινάει ένας ακήρυκτος πόλεμος μεταξύ των δύο τοπικών εφημερίδων που εκδίδονταν εκείνη την εποχή στην Καβάλα, την Πρωινή και τον Ταχυδρόμο. Η Πρωινή, όπως είπαμε, καταλάβατε και νωρίτερα, ήταν από καιρό υποστηρικτής του έργου, ενώ ο Ταχυδρόμος ήταν πολέμιος του έργου. Δημοσιεύματα υπάρχουν πάρα πολλά από εκείνη την εποχή, θα δείξουμε ορισμένα ενδεικτικά. Βλέπετε λοιπόν, αυτά τα δύο είναι δημοσιεύματα της εφημερίδος Πρωινή, στις 12 Ιανουαρίου το αριστερό και τον Φεβρουάριο στις 11 Φεβρουαρίου το δεξιό, που λέει ότι αποφασίστηκε έρευνα δια της τυρφώδης γέας της Παιδιάδος Φιλίππων και οι τύρφοι, οι ΔΕΗ και οι υποψήφοι ολετήρες του τόπου, κατακρίνοντας δηλαδή αυτούς που μιλούσαν ενάντια στο έργο. Στον αντίποδα, έχουμε στις 11 Απριλίου του 1973 ένα δημοσίευμα της εφημερίδας Ταχυδρόμος, το οποίο αναφέρεται σε ατυχείς αποφάσεις της ΔΕΗ για την αξιοποίηση της τύρφης, και στις 22 Ιουλίου είναι ασύμφορος η χρήση της τύρφης δια την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας. Πάλι φυσικά, δημοσίευμα του Ταχυδρόμου. Παρόλα αυτά, στις 18 Απριλίου του 1973 υπεγράφει σύμβαση και υπεγράφει με πραγματικά πανηγυρικό τρόπο. Σύμβαση μεταξύ ΔΕΗ και της Σοβιετικής Ενεργομάς Εξπόρτ για εργοστάσιο με ίσχυ 375 ΜΒ και κόστος 89 εκατομμύρια δολάρια, τα οποία θα δίνονταν σε δόσεις. Εδώ βλέπετε και το σχετικό δημοσίευμα. Ετήσια παραγωγή 2,4 δισεκατομμύρια κιλοβατόρες. Μεγάλη προσπάθεια. Στο σημείο όμως αυτό, κάνει σταδιακά την εμφάνισή του ο μακαριστός πλέον Μητροπολίτης Ελευθερουπόλεως Αμβρόσιος. Μια αρκετά δυναμική προσωπικότητα, ο οποίος μπαίνει προτεργάτης στις αντιδράσεις για το έργο, στέλνοντας σειρά επιστολών στις τοπικές εφημερίδες. Εδώ βλέπουμε μερικές, οι οποίες δημοσιεύτηκαν στα μέσα της εποχής. Εμένει εις ματέωσιν του έργου της ΔΕΗ. Και εδώ προσπαθεί σε άλλες επιστολές να διαψεύσει δημοσιεύματα υπέρ της τύρφης. Είναι χαρακτηριστικό ότι ο αδελφός του μακαριστού Μητροπολίτου Αμβροσίου ήταν στρατιωτικός, ο οποίος μάλιστα είχε υπηρετήσει στο παρελθόν υπό τις οδηγίες του αρχιπροξικοπηματία Πατακού, ο οποίος είχε ξεκινήσει τη στρατιωτική του θητεία εδώ στην Ελευθερούπολη. Με το που υπογράφεται λοιπόν η σύμβαση, ξεκινάει αμέσως η εκμετάλλευση. Αυτές εδώ είναι τρεις φωτογραφίες που δημοσιεύτηκαν στην εφημερίδα Πρωινή στις 25 Απριλίου του 1973. Θυμίζουμε ότι 18 Απριλίου υπεγράφει η σύμβαση. Βλέπετε εδώ τα μηχανήματα, καταλαβαίνετε πώς τυπώνονταν οι εφημερίδες εκείνη την εποχή, όμως είναι ενδεικτικές φωτογραφίες του κλίματος της εποχής. Και φτάνουμε στην 17η Σεπτεμβρίου του 1973. Θα περίμενε κανείς τα γεγονότα εκείνης της ημέρας να μην γίνουν γνωστά στον τύπο της εποχής, δεδομένου ότι είχαμε λογοκρισία λόγω της Χούντας. Παρ' όλα αυτά, και αυτό είναι το αξιοπερίεργο, βλέπουμε αναφορές. Τι γίνεται λοιπόν? Υπηλήθησαν επεισόδια από αγρότας αντιφιλίππων.
Όσοι θυμούνται εκείνα τα χρόνια, θα πούνε ότι υπήρξε μια μεγάλη κινητοποίηση από αγρότες των αντιφιλίπων, οι οποίοι διαμαρτύρονταν για το έργο. Διαμαρτύρονταν και για τις συνέπειες από την εκμετάλλευση της τύρφης, αλλά και από τις χαμηλές αποζημιώσεις. Να πούμε ότι ενώ οι προτάσεις Παπαδημητρίου μιλούσαν για 32.000 δραχμές αναστρέμα, οι αποζημιώσεις που δίνονταν από τη ΔΕΗ ανέρχονταν σε 8.700 δραχμές αναστρέμα. Βλέπουμε λοιπόν, επιτόπου εαρχέ και ο σεβασμιότατος ελευθεροπόλεος κύριος Κύρος Αμβρόσιος απέτρεψαν πορεία με τρακτέρ. Εδώ γίνεται πλήρης αναφορά στο ιστορικό των κινητοποιήσεων και εδώ είναι το χαρακτηριστικό, ότι ο Αμβρόσιος ανέβηκε σε τρακτέρ, μίλησε στους στρατιώτες που ήταν εκεί στην περιοχή των αντιφιλίπων, οι οποίοι μάλιστα είχαν διαταχθεί να βάλουν και ξυφολόγχες, σύμφωνα με μαρτυρίες κατοίκων, και τους είπε ξεκάθαρα ότι το έργο δεν θα γίνει. Σύμφωνα πάλι με μαρτυρίες κατοίκων, οι οποίες δεν αναγράφονται φυσικά σε εφημερίδες, ο Αμβρόσιος συνελήφθη, φυλακίστηκε στο φρουραρχείο της Νέας Περάμου και ειδοποίησε με περιπετειώδη τρόπο τον στενό φίλο του, τότε Μητροπολίτη Φλωρίνης, Αυγουστίνο Καντιώτη, ο οποίος με τη σειρά του ενημέρωσε τον Στυλιανό Πατακό και αμέσως διατάχθη η απελευθέρωσή του. Παρά τη φυλάκησή του, ο Μητροπολίτης Αμβρόσιος συνεχίζει ακάθεκτος. Αυτή είναι η επιστολή που δημοσιεύτηκε στις 21 Σεπτεμβρίου το 1973. Με επιστολή, μάλιστα, προς τον ίδιο τον αρχηγό της Χούντας, τον Γιώργο Παπαδόπουλο. Και εδώ έχουμε μια άλλη επιστολή που λέει ότι, εδώ έχει σημασία, η γεωργική αξιοποίηση της παιδιάδος των Φιλίππων θα αποφέρει κέρδος 141 εκατομμύρια δραχμές εις τον εθνικό προϋπολογισμό. Προσπαθούσε δηλαδή με κάθε τρόπο ο Μητροπολίτης Αμβρόσιος να αποδείξει ότι ήταν περισσότερο επωφελής για την περιοχή η γεωργική εκμετάλλευση παρά η εκμετάλλευση της τύρφης. Στροφή στα πετρέλαια. Εκείνες τις, μέχρι λοιπόν και τις 17 Νοεμβρίου του 1973, μέχρι δηλαδή και την εξέγερση του Πολυτεχνείου, οι τοπικές εφημερίδες μιλούσαν συνέχεια για την τύρφη. Από το Πολυτεχνείο και μετά όμως, κάθε αναφορά σταματάει. Τα τελευταία δημοσιεύματα εκδόθηκαν το 1974, με το τεχνικό επιμελητήριο να ζητάει την εκτέλεση του έργου της τύρφης και η πρωινή πάλι να μιλάει για μύθους ανευθυνολόγων οι οποίοι προσπαθούσαν να σταματήσουν το έργο. Αυτά όμως είναι και τα τελευταία δημοσιεύματα, καθότι λίγο μετά, λίγες μέρες αργότερα, οι τοπικές εφημερίδες στρέφονται στα πετρέλαια της Θάσου. Και για τον επίλογο. Μετά τη μεταπολίτευση, ακυρώνεται η συμφωνία με τους Σοβιετικούς. Η ρήτρα που έπρεπε να πληρωθεί στην Σοβιετική Ένωση ανερχόταν σε 30 εκατομμύρια δραχμές βάσει της σύμβασης που είχε υπογραφεί. Το κόστος θα το πλήρωνε το Ταμείο της ΔΕΗ και όπως μπορείτε να καταλάβετε πάρα πολύ καλά, το κόστος μετακύλησε στους λογαριασμούς των καταναλωτών. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά.